Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή μας την αναπληρώτρια τομέαρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, αρμόδια για την κοινωνική πρόνοια, Θεανό Φωτίου, να κουβεντιάσουμε για κοινωνικό μέρισμα αλλά και μια τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα σημαντική. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτίου, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλό σας μεσημέρι και εσάς και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά, κυρία Φωτίου. Ευχαριστώ. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, βέβαια, εμάς είναι καθαρά οικονομική εκπομπή, αλλά πάντα έβλεπα τις κινήσεις σας ούσα υπουργός, όπου ήταν, η κοινωνική πρόνοια ήταν στις επάλξεις. Το βλέπω αυτό το σκηνικό και μάλιστα αύριο θα έχουμε και την εικόνα τελικά πόσο θα είναι αυτό το περίφημο μέρισμα, το κοινωνικό μέρισμα που θα διανεμηθεί. Θα έχουμε την εικόνα αύριο. Ένα σχόλιο θα ήθελα από εσάς, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυβέρνησης αυτό θα μοιραστεί σε λιγότερο από 500.000 άτομα, ενώ διορθώστε με να κάνω λάθος, εσείς ήσταν σε πάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, έτσι δεν είναι? 3.700. Μπράβο, έτσι δεν θυμάμαι τα νούμερα. Ναι, 3.700. Και σε δύσκολη περίοδο, μόλις είχαμε βγει από το μνημόνιο. Κύριε Ντιγρινάκη, να σας πω ορισμένα πράγματα. Άκουσα τα καλά σας λόγια για το ότι παρακολουθούσατε τις μεγάλες προσπάθειες που κάναμε. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ψίχουλα, έτσι, δεν υπήρχαν και πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ό,τι ψίχουλα μαζεύαμε, ξέρετε, στο τέλος γίναν 3,5 δις. Mm-hmm. Τα ψίχουλα που μαζεύαμε για την πρόνοια, στο τέλος γίναν 3,5 δις. Τόσα χρήματα η πρόνοια δεν τα είχε δει ποτέ της, ούτε στις εποχές της ανάπτυξης. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Και εδώ έχει μια σημασία γιατί το κάναμε αυτό και τι πιστεύαμε με αυτό. Πρώτα γιατί πιστεύαμε ότι οι δαπάνες για την πρόνοια είναι αναπτυξιακές. Και επειδή είστε του οικονομικού, έχει ενδιαφέρον αυτό να σας το πω, γιατί πια είχαμε διαβάσει όλες τις μελέτες στην Ευρώπη, mm-hmm. όπου έλεγαν ότι κάθε ευρώ που πηγαίνει για την πρόνοια, είτε σε παροχές, σε είδος, είτε σε παροχές, σε υπηρεσίες, έχει ένα δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή 1,03 έως 1,6 ανάλογα που το δίνεις. Αν το δίνεις σε είδος ή σε υπηρεσίες. Αυτό είναι ευρύτατα διαδεδομένο. Η Ελλάδα είχε μείνει με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από ό,τι καταλαβαίνω και με τούτην εδώ στην αντίληψη ότι η πρόνοια είναι κάτι σαν φιλανθρωπία. Η πρόνοια ότι αν μεγαλώνει πίτα, το έχει πει καθαρά ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή αν μεγαλώνει το ΑΕΠ για να καταλάβει ο κόσμος, τότε αν έρχεται δηλαδή η ανάπτυξη, αν μεγαλώσει λοιπόν η ανάπτυξη θα δίνουμε και κάτι στους φτωχούς. Καταρχήν όμως εδώ υπάρχει και μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η πρόνοια είναι για τους φτωχούς. Η πρόνοια, ένα κομμάτι της είναι πράγματι για μια αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των κοινωνικά αποκλεισμένων και αδυνάτων. Αδυνάτων, εννοώ δηλαδή φτώχεια, ακραία φτώχεια κτλ. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Κυρία δουλειά της, να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Επειδή υπάρχουν δύο απόψεις, εγώ σέβομαι τη δική σας και είναι έτσι ότι όταν δώσεις περισσότερα χρήματα σε περισσότερο κόσμο, το πω έτσι πιο απλά, τότε αυξάνεται η κατανάλωση, άρα και το ΑΕΠ της χώρας. Υπάρχει όμως και άποψη, κυρία Φωτίου, όπου λέει ότι όταν απομειώσεις τη φορολογία, για παράδειγμα, και δώσεις εκεί κατεύθυνση, mm-hmm. άρα από εκεί μπορέσεις και τραβήξεις κάποια νούμερα, κάποιους αριθμούς στον προϋπολογισμό σου, τότε είναι σαφές ότι θα μπορέσει η επιχείρηση, γιατί μιλάμε κυρίως για την μικρομεσαία επιχείρηση, να διανύμει περισσότερα έσοδα στους εργαζόμενους τους, να επενδύσει ενδεχομένως για την αναρρίχηση των μεγεθών της, ενώ να κάνει κάποιες αναπτυξιακές προσπάθειες. Και ταυτόχρονα να μπορεί να προσλάβει, αντί να έχει ένα εργαζόμενο που τον έχει σε μερική απασχόληση, λέω τώρα έτσι, αλυσιβωτές ενέργειες, να τον πάει στην κύρια απασχόληση. Είναι και αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Σωστά, εφόσον έχεις διασφαλίσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να συμβούν αυτά mm-hmm. και δεν τις έχεις καταργήσει. Τι εννοώ, κύριε Δετριδάκη, πάλι? Εννοώ ότι μόλις βγήκε αυτή η κυβέρνηση, αμέσως κατήργησε και ελεγκτικούς μηχανισμούς, το ΣΕΠΕ παραδείγματος χάρη το απαξίωσε με τη μία, δηλαδή έπαψε να είναι ιδιαίτερα ξεχωριστός φορέας, όπως τον είχαμε αναπτύξει εμείς, άρα έδωσε ένα μήνυμα και από την άλλη άρχισε να καταργεί
βασικά δικαιώματα που είχαμε επαναφέρει μετά την έξοδο των μνημονίων από τα μνημόνια, γιατί αυτά ήταν μνημονιακές υποχρεώσεις καταργήσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τα κατήργησε. Όταν λοιπόν έχει κάνει αυτό και έχει δώσει και μεγάλο μήνυμα στην αγορά, με αποτέλεσμα, θα σας θυμίσω ότι το Νοέμβριο είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση αριθμού απολύσεων προς προσλήψεων, όχι τα τελευταία 10 χρόνια, τα τελευταία 18 χρόνια. Πώς έγινε αυτό, εξηγήστε το όμως. Και βέβαια αύξηση μερικής απασχόλησης σε σχέση με την συνολική και ολική απασχόληση. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Η μερική απασχόληση, τα μεγέθη διωγγώθηκαν τη δική σας περίοδο. Έτσι. Όχι, έτσι είναι. Γιατί, όχι. Ωραία, τα μεγέθη είχαν διωγγωθεί από το 2012. Έτσι. Α, ναι. Εμείς, ναι, όχι, γιατί αλήθεια. Από η προπαγάνδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διαγράψει από τη συλλογική μνήμη την περίοδο 12-15. Λοιπόν, είχαν διωγγωθεί τρομακτικά και από εκεί και ύστερα εμείς τα παραλάβαμε διωγγωμένα και προσπαθήσαμε να βάλουμε, όπως είπα και πριν με το ΣΕΠΕ, κάποιους κανόνες και είχαμε κάποια αποτελέσματα. Όχι εντυπωσιακά, αλλά είχαμε. Mm-hmm. Όχι εντυπωσιακά, το ξαναλέω. Λοιπόν, τώρα όμως τι συζητάμε εδώ. Συζητάμε για το σε ποια είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με εμάς ως προς τις υποχρεώσεις του κράτους στα 2/3 των πολιτών τους. Γιατί σας είπα, μία είναι η υποχρέωση του κράτους ως προς τη φτώχεια, αλλά η μεγάλη άλλη υποχρέωση του κράτους της πρόνοιας, της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πολίτες, αφορά τα 2/3 των πολιτών. Δηλαδή δεν αφορά αυτούς που λέμε το τελευταίο τεταρτημόνιο. Αν μου επιτρέπετε, η ενίσχυση που είχατε δώσει εσείς, διορθώστε με κάτι, ήταν μέχρι, πλαφών μέχρι 9.000 ευρώ εισόδημα ανά έτος. Τώρα πάμε δηλαδή στο μέρισμα. Ναι. Τώρα το κάνατε φόκου στο μέρισμα. Ναι, εγώ σας λέω μια γενικότερη ιστορία. Όχι. Γιατί εμείς δεν δώσαμε στα 3,5 δις που εξασφαλίσαμε και δεν ήταν ψίχουλα. Από 789 εκατομμύρια που παραλάβαμε. Πιάσατε το ψίχουλα. Είπα ότι παρότι σας περισσεύανε ελάχιστα, καταφέρατε από αυτά να φτάσετε σε αυτά νούμερα. Αυτό εννοούσα. Έχει, και ακούστε με τώρα, τα 3,5 δις αφορούν 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν αφορούν ένα και δύο ανθρώπους. Mm. Λοιπόν, αφορούν πολύ μεγάλο κομμάτι. Δεν είναι η φτώχεια. Αυτό που θέλησε να πει όλα αυτά το καιρό ο κ. Μητσοτάκης και να μας κατηγορήσει είναι ότι όλα τα λεφτά τα παίρναμε από τα μεσαία στρώματα και τα δίναμε στη φτώχεια. Όχι, γιατί το επίδομα ενοικίου, το επίδομα παιδιού, τα σχολικά γεύματα, οι υβρεφοϊμπιακοί σταθμοί, τα επιδόματα αναπήρων είναι για τα μεσαία στρώματα. Δεν είναι για τη φτώχεια. Είναι για τα μεσαία και αυτό. Μέχρι 9.000 ευρώ. Μέρισμα. Εγώ πιστεύω ότι η μεσαία τάξη και πιο πάνω είναι. Γιατί το 12.000 μέχρι το 20.000 εκεί τι είναι δηλαδή. Μεσαία τάξη. Σιγά. Ναι, κάνετε ένα λάθος. Εδώ μόλις η κυρία Μπακογιάννη σήμερα. Καλά, δεν θέλω να πω ότι ο κύριος Σταϊκούρας μας εξήγησε το που ορίζει τα μεσαία στρώματα όσα που μόλις λέγατε πριν. Mm. Πριν μιλήσετε με μένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί ο κύριος ΩΣΑ ορίζει ότι τα μεσαία στρώματα έχουν εισόδημα το χρόνο 6.589. Ισχύει, ναι. Και το οποίο το κατέθεσε ο κύριος Σταϊκούρας στη Βουλή. Σε αυτό βγήκε και τον διόρθωσε η κυρία Μπακογιάννη και του είπε όχι, είναι λάθος, είναι στα 15.000 ευρώ το χρόνο, το άτομο. Δεν ισχύει ούτε το ένας ούτε ο άλλος. Δεν τα λένε σωστά. Τα πρόσφατα εισοδηματικά κριτήρια της Ελστάτ, όπου ορίζουν τι είναι τα μεσαία στρώματα και τι είναι τα φτωχά και τι είναι τα υψηλότερα εισοδήματα, έχουν ένα range από 7.863 και εγώ σας λέω ούτε 8.000 των μεσαίων στρωμάτων, το ένα άτομο, μέχρι 11.200. Και αυτά που σας λέω είναι πολύ καλά νούμερα αν τα συγκρίνω με τι το παραλάβαμε. Εγώ το είχα στα 12 με το δικό μου μυαλό, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Ωραία, δεν πειράζει, κοντά πέσατε. Λοιπόν, κοντά πέσατε. Γιατί αυτό που παραλάβαμε εμείς το 2015
ήταν 7,5 με 10,860. Δηλαδή το αυξήσαμε λίγο, αλλά το αυξήσαμε τα μεσαία στρώματα. Και αυτό είναι η άλλη παραπλάνηση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ βλέπω πάντως ότι έχετε πάρει πρωτοβουλία σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, και στο νομοσχέδιο φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο, τέλος πάντων, όπως το λένε, καταθέσατε τροπολογία. Έτσι, που λέτε, ζητάτε τη μείωση, που αναφέρει μέσα τη μείωση της προκαταβολής φόρου και των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και την εξαίρεση των εισοδημάτων των ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω από την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Έτσι, όπως ξέρετε, ήταν η μεγάλη πρόταση που είχαμε κάνει. Επαναφέρουμε δηλαδή τις μεγάλες προτάσεις που είχαμε κάνει τον Ιούνιο και 14. Καταλάβατε πρωτοβουλία και είναι σημαντικό αυτό. Ναι, και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε. Τους πετάξατε τον μπαλάκι. Εσείς το είπατε. Εγώ εκείνο που θέλω να επισημάνω για το μέρισμα, θέλω να πω δύο κουβέντες για το μέρισμα, γιατί έχει σημασία. Και νομίζω ότι δεν τα ξέρει και ο κόσμος. Για να ακουστούν στην εκπομπή σας. Ακούστε, μας εμείς όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, θελήσαμε να αναπτύξουμε μια άλλη λογική σε σχέση με το μέρισμα. Τι θα πει αυτό? Όχι να δίνουμε ξαφνικά στο τέλος του χρόνου όλα τα χρήματα του υπερπλεονάσματος, γιατί τότε μόνο μας επέτρεπαν οι δανειστές να τα δώσουμε. Σωστά. Ναι. Αλλά εξ αρχής πλέον, αφού μπορούσαμε να ρυθμίζουμε τα οικονομικά μας, να τα δίνουμε σε παροχές μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό κάναμε με τον ΕΜΦΙΑ. Μόνιμος χαρακτήρας είναι αυτό. Έτσι, το 30% δηλαδή μείωση του έμφυα και 50% προβλέπαμε για το 20%, που δεν το βλέπουμε τώρα να έρχεται, αλλά και τη 13η περιβόητη. Τώρα μην μου πείτε, για τον έμφυα σας ευνηδίασε η Δημοκρατία, δεν το είχε προεκλογικά, μπαμ, το έκανε μετά τις εκλογές, μπαμ, χωρίς να τον έχει ανακοινώσει. Ακούστε, θα σας πω, γιατί εδώ σχετίζεται με το μέρισμα, γι' αυτό που σας λέω για το μέρισμα. Α, μάλιστα, ναι. Σχετίζεται ευθέως, δηλαδή τι έγινε τώρα. Εμείς σας είπα, είχαμε μια λογική μόνιμων πια παροχών που μπαίναν θεσμικά στο κράτος και άρα υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό την επόμενη χρονιά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία πήρε τα χρήματα, 2 δις ήταν το υπερπλεόνασμα, όσα ήταν και πρόπερση, 2 δις. Είχαμε δώσει εμείς ήδη 1 δις, με τα 800 και τα 200, δηλαδή 800 της τάξης και 200 για το έμφυμα. Έμενε 1 δις. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει τα 780 εκατομμύρια που δώσαμε πέρυσι εμείς και να τα ξαναμοιράσει φέτος. Ανταυτού τι έκανε? Τα έδωσε σε διάφορες υποχρεώσεις, αριστερά-δεξιά που είχε, έτσι, και το κάλυψε. Η Νέα Δημοκρατία της είχε ή το κράτος, η πολιτεία της είχε? Θα σας πω, απ' όλα. Απ' όλα. Αλλά δεν το παίρνει. Γιατί είχαμε ληξει πρόθεσμες οφειλές πριν, απίθμενες. Τι όμως έκανε? Έδωσε 250 εκατομμύρια στον έμφυα. Είναι αυτό που λέτε μας ευνηδίες. Και 100 καλά τα έκανε και τα έδωσε. Γιατί πράγματι είναι και στα μεσαία στρώματα και σοβαρά. Τα 150 όμως είναι για περιουσίες πάνω από μισό εκατομμύριο. Με συγχωρείτε, πάνω από 500.000. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, ζητώ συγγνώμη. Τελειώνω. Ναι. 140 εκατομμύρια έδωσε για 5% μείωση του φόρου των επιχειρήσεων. Δεν χρειαζότανε. 200 εκατομμύρια τη ζήτησαν οι δανειστές να έχει μαξιλάρι. 70 εκατομμύρια έδωσε το επίδημα πετρελαίου που εμείς το δίναμε από τον προϋπολογισμό του κράτους και όχι από το υπερπλεόνασμα. Τάφαγε δηλαδή, και 200 βέβαια εκατομμύρια έδωσε στις οφειλές της ΔΕΗ. Τάφαγε λοιπόν τα λεφτά και γι' αυτό τώρα δεν έχει παρά θα πάρουν από το 8 που παίρνανε πέρυσι που πήρανε μέρισμα, θα πάρουν οι 7. Αυτό έκανε. Θα τα δούμε εδώ πέρα και όταν κλειδώσει αυτό θα θέλω να κάνουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ζητώ συγγνώμη. Ναι.